Και πάμε για την τελευταία στροφή σήμερα στον 984. Σήμερα θα κλείσουμε με τον εξαιρετικό δημοσιογράφο, αρθρογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Ιγκλέση, με μία παρατήρηση που μας έστειλε χθες βράδυ. Ακούω, λέει, το τελευταίο διάστημα όσους φιλοξενούνται για το θέμα της νέας ταχύτητας σχέσεων με την Τουρκία και της λεγόμενης, με πολλά εισαγωγικά, διπλωματικής άνοιξης. Αλλά κατά τη γνώμη μου, μας έγραψε ο κύριος Ιγκλέσης, υπάρχει μια ευρύτερη διάσταση για το θέμα αυτό και αφορά τους καταναγκασμούς που μας έχουν επιβληθεί από την Τουρκία και οι οποίοι δεν αποτελούν καν θέμα συζήτησης από το κυρίαρχο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και ο κύριος Ιγκλέσης έχει πάντα έτσι μια διάθεση να καλλιεργεί την περιέργεια του συνομιλητή. Καλημέρα, κύριε Ιγκλέση. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πριν από αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα ήθελα ένα πολύ γρήγορο σχόλιο σας σε ένα ερώτημα που έθεσε γενικώς ο φίλος Αχιλλέας. Πώς βλέπετε σήμερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με Σαουδική Αραβία και Ιράν να αποκτούν διπλωματικές σχέσεις, την αποκατάσταση των επαφών της Συρίας με τις αραβικές χώρες, την εκτράχυση στο Ισραήλ και εσωτερικά και με τη Χαμάς? Χθες είχαμε μπαράζ πυράβλων ένθεν κακήθεν μέχρι και από το Λίβανο. Αυτά λένε κάτι για μας? Μια γρήγορη απάντηση. Βεβαίως λένε, δείχνουν μια μεγάλη κινητικότητα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και επηρεάζουν ασφαλώς την στάση την ελληνική και κυρίως απέναντι στον κύριο αντίπαλο της χώρας που είναι η Τουρκία. Δείχνουν δηλαδή αφενός μεν ότι δύο χώρες που βρίσκονται από πολλά χρόνια σε αντιπαράθεση, όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, αποκαθιστούν διπλωματικές σχέσεις. Βέβαια αυτό δεν εξαφανίζει τα προβλήματα που υπάρχουν. Αποκτούν διπλωματικές σχέσεις που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη η Τουρκία με το Ισραήλ, η Τουρκία με την Αίγυπτο που δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις, θα αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις. Αλλά αυτό βεβαίως δεν αλλάζει τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς. Μάλιστα. Τώρα. Τώρα το Ισραήλ βεβαίως βρίσκεται σε μια εσωτερική κρίση πολιτική και βεβαίως συνεχίζει τις επιδρομές κατά στόχων στο Λίβανο, στη Συρία, στο Σινά. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ανέκαθεν το Ισραήλ πολλά χρόνια κάνει αυτές τις επιθέσεις, βασικά προσπαθεί να εξουδετερώσει δυνάμεις οι οποίες το απειλούν. Δηλαδή στη Συρία χτυπάει κυρίως δυνάμεις που ελέγχονται από το Ιράν. Άρα είναι η συνέχεια. Μην επεκταθείτε περισσότερο. Ναι. Θέλω να έρθουμε στο άλλο κεφάλαιο. Αυτό που είπατε ότι πίσω από όλο αυτό που φαίνεται ως διπλωματική άνοιξη, αν και ο Μαρτυριάρης Καλίν μας είπε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την άνοιξη ούτε με τους σεισμούς, γίνεται καιρό τώρα αυτή η επαφή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέτε εσείς ότι υπάρχει μια ευρύτερη διάσταση, ναι, με καταναγκασμούς που μας έχουν επιβληθεί από την Τουρκία. Ναι, μας έχουν επιβληθεί καταναγκασμοί εδώ και χρόνια. Διαχρονικά δηλαδή, από τα Ήμια και μετά τουλάχιστον. Και από το βεβαίως από την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Αυτή η βελτίωση των σχέσεων που παρουσιάζεται με την Τουρκία και μάλιστα η θέση του Υπουργού Εξωτερικών, να σας θυμίσω ότι σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ο κύριος Δένδιας στο πρώτο θέμα, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, είχε πει ότι η τουρκική παραβατικότητα έχει μετατραπεί σε κάτι το ανύπαρκτο. Δεν υπάρχουν παραβάσεις στο Αιγαίο, δεν υπάρχουν υπερπτήσεις, δεν υπάρχει τοξική διατύπωση λόγου, δεν υπάρχει λεκτική επιθετικότητα, δεν υπάρχει απειλή χρήσης βίας. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, όντως όλα αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν αυτά? Γιατί η Τουρκία
δέχτηκε ένα ισχυρότατο πλήγμα με το σεισμό, υπέστη μια τεράστια καταστροφή οικονομική, κοινωνική κτλ. Και βεβαίως άλλαξε την τακτική της, αναπροσανατόλισε την τακτική της προκειμένου να γλύψει τις πληγές της, να επουλώσει τις πληγές της και μετά θα επανέλθει. Όλα τα άλλα θέματα τα οποία χωρίζουν τις δύο χώρες παραμένουν στο τραπέζι. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αντί εμείς να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία αυτή της Τουρκίας, γιατί βρίσκεται σε μια αδύναμη κατάσταση αυτή τη στιγμή λόγω της φυσικής καταστροφής που υπέστη και λόγω, και υπάρχει και ένας άλλος λόγος, η προσπάθειά της να εξασφαλίσει την αγορά των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς ερχόμαστε ως ηγεσία, ως κυβέρνηση και ως γενικότερα πολιτικό σύστημα και λέμε να η ευκαιρία. Λέει ο κύριος Ντένια στην ίδια συνέντευξη παρακάτω ότι η Ελλάδα πρέπει να περάσει οπωσδήποτε αυτή την πόρτα που άνοιξε η Τουρκία. Πού οδηγεί αυτή η πόρτα? Οδηγεί στην απόσυρση των απαιτήσεων που έχει η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας? Όχι βέβαια. Απλώς αποενοχοποιεί την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής, ουσιαστικά υπονομεύει αυτή η στάση της ελληνικής πλευράς τις προσπάθειες που κάνει ο Ρόμπερτ Μενέντες και άλλοι γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, διότι παραβιάζει, μεταξύ των άλλων, γιατί υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις, παραβιάζει τον εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Τον υπονομεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Λέμε ότι τώρα δεν υπάρχουν. Άρα, εντάξει, παιδιά, ας τους δώσουν οι Αμερικάνοι τα F-16. Εξάλλου και ο κύριος Συρίγος το είχε πει παλιά, ότι θα τα πάρουν τελικά. Λοιπόν, παράλληλα όμως, κύριε Σαχίνη, παραμένουν οι πολύ επιθετικές και απειλητικές διαθέσεις της Τουρκίας σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Να σας πω κάτι, κύριε Γκλέση, και θα συνεχίσετε. Θυμάμαι πριν τους σεισμούς ότι ένα βασικό αφήγημα στην εσωτερική, τη δική μας επικαιρότητα, ήταν ότι σηκώνει τους τόνους και απειλεί η Τουρκία, γιατί επικοινωνιολόγοι και δημοσκόποι έχουν συμβουλεύσει τον Ερντογάν. Κάντο, παίρνεις ψήφους. Γιατί να μην σκεφτώ εγώ καλοπροαίρετα ότι μετά τους σεισμούς οι ίδιοι δημοσκόποι και επικοινωνιολόγοι του είπαν βάλε πιο χαμηλά την ατζέντα των εθνικών, δεν πουλάει αυτή τη στιγμή οι σεισμούς, πρέπει να παίξει με την εσωτερική σου τέτοια για κατανάλωση. Γιατί δηλαδή τώρα δεν ισχύει αυτό και ίσχυε πριν? Καταλάβατε, το εννοώ για μας. Ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστή αυτή η σκέψη. Πραγματικά σε μια χώρα που έχει υποστεί ένα τέτοιο μεγάλο πλήγμα με τόσες χιλιάδες νεκρούς, με οικονομική καταστροφή. Να σας θυμίσω μόνο ότι ο Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ, ο ΦΑΟ, λέει ότι χρειάζονται περίπου 103 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής στην γεωργική αγροτική παραγωγή της Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, η Τουρκία έχει ένα μεγάλο εσωτερικό θέμα, αυτό της καταστροφής από το σεισμό. Και βεβαίως ο τουρκικός πληθυσμός δεν θα ήταν διατεθειμένος τώρα να ακούει ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Άρα, κύριε Γκλέση, και επιστρέφω στον αρχικό σας συλλογισμό, οι καταναγκασμοί, το λέει εδώ και ο φίλος ο Νίκος, μας επιβάλλονται από την Τουρκία ή από κάποιους συμμάχους, ή και τα δύο ή και τα τρία τελικά δεν είναι καθόλου καταναγκασμοί αλλά αυθεντικές δικές μας πρωτοβουλίες που μάλιστα λαμβάνονται και ελαφρά την καρδία? Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, οι καταναγκασμοί επιβάλλονται από την Τουρκία και επιβάλλονται επειδή εμείς είμαστε αδύναμοι και υποχωρητικοί και ακολουθούμε μια κατευναστική πολιτική. Και βεβαίως σε αυτό το σκηνικό έρχονται και επεμβαίνουν οι σύμμαχοι. Τώρα, οι μεν Αμερικάνοι έχουν ως πρωταρχικό μέλημά τους
να μην διαταραχθεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να τα βρούνε με κάποιο τρόπο για να μείνει το ΝΑΤΟ ενιαίο και συμπαγές. Οι Ευρωπαίοι και κυρίως το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες ενδιαφέρονται για τη μεγάλη αγορά, την τουρκική αγορά, τις επιχειρήσεις που έχουν εκεί επενδύσει, τις εξαγωγές προϊόντων κτλ. Επίσης αυτοί ενδιαφέρονται να μην υπάρξει ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, σύγκρουση κτλ. Αυτό είναι το σκηνικό, κατά τη γνώμη μου. Όλα ξεκινούν από το γεγονός της ελληνικής αντίδρασης απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Πρέπει να θυμίσω σε αυτό το σημείο κάτι που είναι σημαντικό στοιχείο της γεωστρατηγικής. Όταν δύο χώρες, δύο κράτη βρίσκονται σε αντιπαράθεση διότι έχουν διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα, τότε σημαντικό στοιχείο για ένα ορθολογικό κράτος είναι όχι τόσο η δική του ενίσχυση αλλά η αποδυνάμωση των συντελεστών ισχύως του αντιπάλου του. Δηλαδή καλά κάνουμε και ενισχύουμε όσο ενισχύουμε, γιατί και αυτό είναι ανεπαρκές, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά πρέπει η στρατηγική μας να προσανατολίζεται στην αποδυνάμωση των συντελεστών ισχύως της Τουρκίας. Και με αυτό που γίνεται τώρα, με αυτή την διπλωματική άνοιξη που ονόμασα, δεν το κάνουμε αυτό, κάνουμε το αντίθετο. Ενισχύουμε την Τουρκία. Δείχνουμε στη διεθνή κοινή γνώμη και στα κέντρα αποφάσεων ότι η Τουρκία είναι μια διαλλακτική χώρα που έχουμε, βρε παιδί μου, κάποια μικρά προβληματάκια, θα τα βρούμε συζητώντας μεταξύ μας. Αυτό τους δείχνουμε. Δεν την αποδυναμώνουμε. Άρα να οι καταναγκασμοί. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Ιγκλέση, γιατί μου υπενθυμίζει εδώ ένας ακροατής, στην αρχή της εκπομπής μιλάγαμε για μια συζήτηση που προεκλογικά φοβούμαστε ότι δεν θα γίνει στην Ελλάδα και αφορά τον πρωτογενή τομέα και τη στρατηγική και το σχέδιο. Μου θυμίζει εδώ ένας ακροατής ότι ξέρεις, λέει, σας άκουσα στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Ιγκλέση σκεφτόμουν για τα στοιχεία της αγροτικής παραγωγής. Εκείνος το έχει αναδείξει πριν δύο μήνες πολύ εύγλωτα. Θέλω να σας δεσμεύσω την ερχόμενη Δευτέρα, αν μπορείτε, εκεί στις 11 να τα πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί φοβάμαι ότι αυτή η συζήτηση δεν θα γίνει. Ναι, ευχαρίστω. Αυτό ήταν ένα άρθρο, βεβαίως δεν ήταν δικό μου άρθρο, ήταν ενός συνεργάτη του Ανδρέα του Κλαβιανού, που αναφερόταν στην γεωργική παραγωγή και το ανεβάσαμε στην ελληνική αντίσταση. Ωραία. Θέλω λοιπόν πάνω σε αυτό να συζητήσουμε. Ευχαρίστω. Συνεπώς, λέει άλλος ακροατής με αυτό κλείνουμε, αν καταλαβαίνω καλά, είναι χαρακτήρα των αντιδράσεών μας απέναντι στις πιέσεις της Τουρκίας που οδηγεί στον καταναγκασμό. Άρα το πρόβλημα είναι στη δική μας πλευρά, λέει κύριε Ιγκλέση τελικά. Αρχικά το πρόβλημα ξεκινάει από τη δική μας πλευρά. Βεβαίως κάθε χώρα πρέπει να έχει συνέστηση των ορίων της, των δυνατοτήτων της. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να υπολογίζει τους συσχετισμούς ισχύως. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι καμία χώρα δεν είναι τελείως ανεξάρτητη, δηλαδή δεν κάνει ό,τι θέλει στο διεθνές περιβάλλον, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένας βαθμός ανεξαρτησίας. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα δεν ασκεί καμία πολιτική που να βασίζεται έστω σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητης δράσης, ας πούμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς είμαστε επισπεύδοντες πάντα για όλους τους συμμάχους. Πάντα επισπεύδοντες. Και πάντα η Τουρκία βρίσκεται ένα βήμα μπροστά ή δύο βήματα μπροστά. Να σας θυμίσω ότι την ΑΟΣ με την τιμερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο την κάναμε ως απάντηση στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Σωστό. Το κάναμε ένα χρόνο μετά, το 2019 έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και πήγαμε να επικαλύψουμε ένα τμήμα του με την ΑΟΣ, τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Μπορούμε
έχουμε τώρα καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Σε όλο το, σε όλες τις ακτογραμμές, όχι μόνο στο Ιόνιο που το κάναμε ή στην Κρήτη που κάποιοι λένε μόνο στην Κρήτη, γύρω γύρω από την Κρήτη ας πούμε, σε όλα τα νησιά και την υπηρετική χώρα μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί, γιατί υπάρχει το casus belli, αιτία πολέμου για την Τουρκία. Λοιπόν, ένας πρώτος όρος που θα έπρεπε να θέσει η ελληνική πλευρά είναι η άρση του casus belli. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Πάει ο κύριος Δένδιας, αγκαλιάζεται με το φίλο του, όπως τον αποκαλεί τον Μευλούτη Τσαβούσογλου. Το casus belli είναι μα, στην άκρη. Καλά, παραμένει. Και εμείς δεν τολμάμε. Τον κύριο Δένδια, 27-28 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία με βέβαια, το casus belli. Βέβαια, έτσι είναι. Εδώ βγήκανε κολλητοί ο κύριος Παναγιωτόπουλος με τον κύριο Ακάρ. Λες και ήταν συμμαθητές στο νηπιαγωγείο. Ναι. Εντάξει. Ύστερα, να σας πω και κάτι άλλο. Οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο τη μερική αυτή οριοθέτηση. Γιατί δεν χαράσουμε οικόπεδα να τα βγάλουμε σε δημοπρασία να έρθουν ξένες εταιρείες να εξερευνήσουν. Η Αίγυπτος από τη δική της πλευρά το έχει κάνει. Το κάνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι μας δώσατε το στίγμα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με άλλη θεματική, αλλά σας δεσμεύσαμε πονηρός στον αέρα. Εντάξει κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Ιγκλεσί, καλή σας ημέρα.